Έξω όλοι μας όλοι αυτή την κυβέρνηση. Θέλουν τα χριστιανούς και τα βρίσκεται. Έξω όλη η κυβέρνηση. Ακούσαμε μια άλλη πτυχή του ιδίου προβλήματος. Εμείς όμως με την δύναμη της πίστεως λέμε υπάρχει και Θεός. Η γλυκά μας Παναγία, η υπέρμαχος στρατηγός, στην οποία αφιερώνουμε τη νίκη και τα νικητήρια. Υπάρχουν οι Άγιοι Πάντες, νέφος, περικείμενο, και εμείς νιώθουμε όχι ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων. Και ακολουθεί ο επόμενος ομιλητής. Είναι ο Ευστάθιος Αδαμόπουλος, οικονομολόγος και ειδικός στα θέματα τα ηλεκτρονικά. Τον καλωσορίζετε με το δικό σας χειροκρότημα και τον παρακαλώ να έρθει στο μικρόφωνο. Παρακαλείται ο πατήρ Χρήστος Χριστοδούλου να έρθει στο βήμα, να πλησιάσει παρακαλώ, να ετοιμάζεται. Καλησπέρα σας. Αδαμόπουλος λέγομαι και θα σας παρουσιάσω τις βασικότερες αντιρρήσεις της Πρωτοβουλίας Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης. Είμαστε η πρωτοβουλία που συλλέγουμε τις υπογραφές. Έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής 50.000 υπογραφές και συνεχίζουμε. Λοιπόν, για να αξιολογήσουμε αυτά που λέει το Υπουργείο. Πρώτον, η κάρτα μας λέει θα περιέχει ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία, μόνο τους κωδικούς μας, αφημί, ΑΜΚΑΚ, αριθμό κτηματολογίου, αριθμό δελτίου ταυτότητας. Θα μπορεί επιτέλους, λέει, να εξυπηρετείται ο πολίτης από το δημόσιο. Τέρμα η γραφειοκρατία, τέρμα οι ουρές, τέρμα η αναμονή. Για να δούμε, έτσι είναι? Εάν είναι έτσι, γιατί κάνετε τόσο κόπο και δίνετε τόσα λεφτά για την κάρτα του πολίτη? Γιατί δεν παίρνετε τις ταυτότητες που έχουμε ήδη και να γράψετε πάνω τους αυτά τα 2-3 νούμερα? Για 2-3 νούμερα γίνεται η αναστάτωση. Πόσες φορές θα χρειαστώ στη ζωή μου τον αριθμό κτηματολογίου? 2, 3, 5 φορές. Πόσες φορές θα χρειαστώ το αφημί? Κάθε φορά που κάνω τη φορολογική δήλωση. Για να χρησιμοποιείτε μια φορά το χρόνο βγαίνει η κάρτα του πολίτη? Το πρόβλημα του δημοσίου, για να με εξυπηρετήσει, είναι ότι δεν μπορεί να με αναγνωρίσει επειδή του λείπουν οι τρεις αυτοί κωδικοί? Μα αφού όποτε πηγαίνω στην εφορία το αφημί το έχω μαζί μου. Όποτε πάω να γράψω φάρμακα, ο αριθμός, ο κωδικός είναι γραμμένος πάνω στο βιβλιάριο. Τι θα προσθέσει λοιπόν περισσότερο ένα νέο έντυπο ταυτοποίησης, εάν δεν γίνουν τα κατωτέρω, εάν δεν οργανωθεί το δημόσιο, εάν δεν γίνει ορθολογική χρήση του προσωπικού και εάν δεν δοθούν χρήματα στην εκπαίδευση ανάπτυξη του προσωπικού, εάν δεν δοθούν χρήματα στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των υποδομών, εάν δεν τιμωρηθούν οι επίορκοι υπάλληλοι, εάν δεν γίνουν όλα αυτά, τι να το κάνω το νέο έντυπο ταυτοποίησης? Εάν όμως γίνουν όλα αυτά, τότε άνετα μπορώ να εξυπηρετηθώ και με το υφιστάμενο δελτίο ταυτότητας. Δεν χρειάζεται να μου χορηγηθεί καινούριο. Το πρόβλημα του δημοσίου δεν είναι να με αναγνωρίσει και με ένα νέο δελτίο ταυτότητας, αλλά αφού με αναγνωρίσει να με εξυπηρετήσει. Και αυτό δεν το λύνει η κάρτα του πολίτη, αλλά η οργάνωση του δημοσίου. Και αυτά είναι διαφορετικά πράγματα, μην τα μπερδεύουμε. Η οργάνωση του δημοσίου πρέπει να γίνει ασχέτως με την εισαγωγή της κάρτας του πολίτη. Δεν είναι προϋπόθεση της οργάνωσης η κάρτα, ούτε πρέπει να γίνει με την κάρτα, με αφορμή την κάρτα. Πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως. Αυτό είναι σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί ενώ δεν λύνει προβλήματα η κάρτα, αντίθετα φέρνει πολλά προβλήματα, όπως θα δούμε κατωτέρων.
Μας μιλάνε για ασφάλεια. Μάθαμε από τις δύο διαβουλεύσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, πρώτον, ότι θα υιοθετηθούν καλές πρακτικές ασφαλείας και πάντοτε με αδιαπραγμάτευτη τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών, καθώς και με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών μας δεδομένων. Σε αυτούς τους ισχυρισμούς θα απαντήσουμε με γεγονότα που συνέβησαν ή αποκαλύφθηκαν τους 2-3 τελευταίους μήνες μόνο. Η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε: «Δεν υπάρχει ασφάλεια στα συστήματά μας». Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας έπεσε θύμα ηλεκτρονικής επίθεσης. Hackers έσπασαν τις βάσεις δεδομένων των 6 μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρεών στον κόσμο, BP, Exxon, Shell κλπ. Hacker απέκτησαν πρόσβαση στις μυστικές πληροφορίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης του Καναδά, παραφυλάζοντας τις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Άγνωστοι hacker έσπασαν τα συστήματα του χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Το αμερικανικό χρηματιστήριο Nasdaq, οι hacker αλώνιζαν για πάνω από ένα χρόνο στα συστήματά τους. Άγνωστοι υπέκλεψαν τα προσωπικά δεδομένα 1 εκατομμυρίων Αμερικανών στρατιωτικών πελατών της αμερικάνικης τράπεζας PenFed. Μόλις προχθές την Πέμπτη διαβάσαμε ότι άγνωστοι εισέβαλαν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ρωτάμε λοιπόν μετά από όλα αυτά, θα φτιάξετε εσείς πιο ασφαλείς βάσεις δεδομένων από τους Αμερικανούς, τους Γάλλους, τους Καναδούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι ποτέ δυνατόν? Εάν το πετύχετε, τότε σας αξίζει βραβείο Νόμπελ. Να βγούμε και να πουλήσουμε τότε αυτή τη βάση και στους ξένους. Έτσι θα μειώσουμε και το χρέος και δεν θα χρειαστεί να πουλήσουμε ελληνική γη. Λέτε ψέματα, κύριοι, δεν υπάρχει ασφαλής βάση δεδομένων. Αντί λοιπόν να μας πουλάτε ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων, βγείτε και πείτε: θα βάλουμε τη ζωή σας σε βάση δεδομένων, αλλά όταν η ζωή σας θα γίνει φύλο και φτερό, εμείς δεν πρόκειται να αποδεχθούμε την ευθύνη. Θα σας απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο που απαντάνε σήμερα οι αρμόδιοι για τις καταστροφές στους πυρηνικούς σταθμούς. Λάβαμε το μήνυμά μας και από εδώ και πέρα θα βελτιώσουμε την ασφάλεια. Αφού γίνει ζημιά, θα ψάχνουμε να δούμε πώς έγινε και μετά πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση. Πέραν από τους hacker, θα θέλαμε να ρωτήσουμε και κάτι ακόμα για το θέμα της ασφάλειας. Οι διαχειριστές ποιοι θα είναι? Θα είναι άνθρωποι με αγγελική συμπεριφορά? Δεν πρόκειται ποτέ να υποκύψουν σε εκβιασμούς για να πουλήσουν τα στοιχεία μας? Μα εμείς σήμερα βλέπουμε πως τις καλύτερες θέσεις τις καταλαμβάνουν οι πιο διεφθαρμένοι. Και στην κάρτα του πολίτη θα βρούμε και θα βάλουμε τους πιο ηθικούς? Όχι, κύριοι, οι διαχειριστές των βάσεων δεδομένων είναι ο πρώτος κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται το σύστημα και στη συνέχεια είναι hackers. Ποιος λοιπόν θα μας φυλάξει από τους φύλακες και ποιος θα μας φυλάξει από τους hackers? Τρίτον, πλυνθείο ή αλλιώς τσιπάκι όπως το ξέραμε. Απαραίτητη διευκρίνηση, όταν μιλάμε για πλυνθείο, μιλάμε για RFID πλυνθείο. Δηλαδή με αυτό το σύστημα όταν περνάει κάποιος από κάποια σημεία που υπάρχουν αναγνώστες καρτών, τότε η κάρτα στέλνει και λαμβάνει σήμα. Εξ αποστάσεως δηλαδή επικοινωνεί και τότε αφήνει ίχνη. Για παράδειγμα, με την κάρτα θα γράφεται ότι πέρασες από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μπήκες σε αυτό το σούπερ μάρκετ, αγόρασες αυτά τα προϊόντα, πήγες μετά στο σπίτι σου, έμεινες τόση ώρα εκεί, μετά βγήκες και πήγες σε αυτό το γιατρό, έφαγες σε αυτό το εστιατόριο, πήγες και είδες αυτό το έργο στο σινεμά, αγόρασες από το περίπτερο αυτή την εφημερίδα, πήγες για ύπνο εκείνη την ώρα. Αγορά κεριού θέλετε από την εκκλησία? Με την κάρτα θα γίνεται. Αγορά θεολογικών βιβλίων? Με την κάρτα. Διόδια βενζίνη? Όλα με την κάρτα. Μιλάμε για 24 ώρες την ημέρα καταγραφή συμπεριφορών, κινήσεων, επιλογών, τακτικών και έκτακτων συνηθιών. Με άλλα λόγια, αλληλεές φακέλωμα. Χωρίς σκόπο, χωρίς κόστος, καθολικά, άμεσα για όλους. Οχριούν τα παλιά συστήματα των χειρόγραφων φακέλων της δικτατορίας μπροστά σε αυτά τα εξελιγμένα. Όπου έχει εφαρμοστεί τέτοια κάρτα στο εξωτερικό, περιέχει τέτοιο τσιπάκι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου έβγαλε οδηγίες και συστήνει στις χώρες οι κάρτες τους να είναι συμβατές μεταξύ τους. Το ίδιο προτείνει και η γερμανική τράπεζα Deutsche Bank σε μελέτη που έγραψε για τις ταυτότητες.
Άρα εδώ τι, θα ανακαλύψουμε εδώ τον τροχό, θα κάνουμε κάτι αλλιώτικο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι βέβαια, και η δικιά μας, σαν και αυτό, το δικιά τους θα είναι, σαν την Ευρωπαϊκή. Άλλωστε, όπως είπε ο προλαλήσαντας, RFID πλυντζή, όχι και η κάρτα του μετανάστη, που θα αρχίσει να μοιράζεται σε ένα-δύο μήνες. Είναι ποτέ δυνατόν να δώσουν στους Έλληνες ταυτότητα τεχνολογικά υποδιέστερη από αυτή που θα δώσουν στους μετανάστες? Όχι βέβαια. Βεβαίως κρατάνε πτασφράγη στο μυστικό τις τεχνικές προδιαγραφές. Δεν ανακοινώνουν ποιο ακριβώς πλυνθείο θα είναι. Και αυτό γιατί το κάνουν? Γιατί φυσικά τότε θα δούμε πόσες σελίδες κειμένου χωράει. 4, 10 σελίδες κειμένου ή περισσότερο. Είναι επαναπρογραμματιζόμενο ή όχι? Πόσο μακριά μπορεί να διαβαστεί? 1 μέτρο, 35, 20, 90 μέτρα μακριά? Υπάρχουν τέτοιοι αναγνώστες που διαβάζουν τσιπάκια από τόσο μακριά? Μερικοί αφελώς μας λένε, μα έτσι κι αλλιώς είμαστε δεφακελωμένοι. Τι σας πειράζει αυτό το σύστημα? Ναι, αλλά σήμερα δεν καταγράφεται το που πηγαίνουμε, για διόδια περάσαμε, ούτε τι τρώμε, τι αγοράζουμε, ούτε το ιατρικό μας ιστορικό είναι καταγεγραμμένο κάπου. Είναι στο βιβλιάριό μας, στο σπίτι μας, στο συρδάρι μας. Επίσης το υπάρχον φακέλωμα δεν είναι ενιαίο. Γνωρίζουν κάποιοι κάποια κομμάτια της ζωής μας. Η ενοποίηση έχει μεγάλο κόστος. Με την κάρτα όμως υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης και αναζήτησης σε όλα τα δεδομένα. Άρα μιλάμε για διασυνδεδεμένες βάσεις που θα συνθέτουν το πλήρες προφίλ των πολιτών. Τέλος, όσο φακελωμένοι και αν είμαστε, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φακελωθούμε κι άλλο. Αντιθέτως, να πολεμήσουμε να κατεργηθεί και το λίγο φακέλωμα που υφίσταται. Όχι να πάμε και οθελώς να φορέσουμε ηλεκτρονικές αλυσίδες. Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται. Μα εγώ έχω καθαρή και διάφανη ζωή. Δεν με ενδιαφέρει αν με παρακολουθούν. Όσοι τα λένε αυτά ή δεν καταλαβαίνουν τον κίνδυνο ή εθελοτυφλούν ή σκόπιμα προσπαθούν να μας υπνοτήσουν. Απ' την άλλη θα έλεγα ότι αυτή η φράση κρύβει μέσα της και εγωισμό. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος, κάνω μόνο καλά έργα. Δεν είμαι σαν εσάς που θέλετε να κάνετε αμαρτίες, οπότε ζητάτε τρόπους να κρυφτείτε. Άρα και εσύ που τα λες αυτά, έχεις σκεφτεί ότι μπορεί και εσύ στη ζωή σου να κάνεις κάποτε σφάλματα? Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να κάνεις λάθη για τα οποία θα μετανιώσεις αύριο μυθαύριο και θα ζητάς ένα πνευματικό για να ταξιμολογηθείς? Γιατί τότε τα σφάλματα αυτά, τις επιλογές σου που τότε τις θεωρούσες σωστές και σήμερα λάθος, να τις ξέρει εκτός από σένα το Θεό και τον πνευματικό σου και η βάση δεδομένων της κάρτας του πολίτη και μαζί με αυτή και όποιος άλλος έχει νόμιμη παράνομη πρόσβαση σε αυτή? Πόσες φορές δεν έχουμε αλλάξει άποψη, επιλογές, συνήθειες στη ζωή μας? Εξ αρχής γεννηθήκαμε άγιοι? Δεν μετανιώσαμε ποτέ για τίποτα? Όχι βέβαια. Η πνευματική ζωή είναι μια πορεία διαρκών πτώσεων και ανορθώσεων. Διαρκώς πέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε. Γι' αυτή την πορεία να τη γράφει η κάρτα του πολίτη. Επίσης για τους άλλους που αφελώς το λένε και δεν καταλαβαίνουν τους κινδύνους, ας δούμε ένα-δύο παραδείγματα. Με την κάρτα αγορών που έρχεται από το Μάιο, καταγράφονται οι αγορές που κάνουμε στα καταστήματα. Άρα κάπου κάποιος ξέρει τι φαγητά αγοράζουμε και από ποιο κατάστημα. Αυτός ο κάποιος δεν μπορεί να πουλήσει αυτά τα στοιχεία στις ασφαλιστικές εταιρείες? Είσαι έτοιμος αύριο μεθαύριο να δεχθείς να μην ασφαλίζει η ασφαλιστική εταιρεία το παιδί σου? Και με ποια πρόφαση? Μα από την κάρτα, έχοντας αποκτήσει νόμιμη ή παράνομη πρόσβαση στις αγορές σου, θα βλέπει ότι όταν ήταν μικρό το παιδί σου, εσύ ο μπαμπάς, που δεν σε νοιάζει τώρα, δεν του αγόραζες υγιεινές τροφές. Οπότε τώρα έχει αυξημένο κίνδυνο να αρρωστήσει και έτσι μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει υψηλά ασφάλιστρα. Άρα δεν τον ασφαλίζει. Άλλο παράδειγμα, με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την κάρτα υγείας, όλα τα φάρμακα, οι ιατρικές εξετάσεις, οι ασθένειες, οι αφήσεις και μη, θα είναι σε μια βάση δεδομένων. Συμπέρασμα, ο ίδιος με τον προηγούμενο κίνδυνο. Εσύ που λες ότι δεν σε ενδιαφέρει να σε καταγράφουν, είσαι έτοιμος να υποστείς και ρατσιστική διάκριση εις βάρος σου με το να μην σε προσλαμβάνουν λόγω των καταναλωτικών σου συνηθειών ή του ιατρικού σου ιστορικού, ή τότε θα χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο και θα λες: δεν ήμουν γνώση να σιγά πρώτα.
Δεν μπορούμε να φανταστούμε, αγαπητοί μου, πώς θα είναι η ζωή μας εκείνη την εποχή. Ό,τι και να πούμε σήμερα θα είναι λίγο σε σχέση με το τι θα δουν τα μάτια μας, αν εφαρμοστεί τέτοιο σύστημα. Κατά τη γνώμη μας, αλλάζει ο αξιακός κώδικας της κοινωνίας μας. Ανατρέπονται βασικές ηθικές αρχές πάνω στις οποίες έχει χτιστεί αυτή η κοινωνία. Να δούμε δύο λεπτομέρειες από ένα κείμενο του καθηγητή κυρίου Ματζούφα, καθηγητής νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο κείμενο του Βιοπολιτική και Βιομετρία. Γράφει λοιπόν ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται μπορούν να αναστηθούν σε οποιαδήποτε στιγμή του βίου του ατόμου και να αποτελέσουν μεγάλο πρόσκομα στην προσπάθειά του να αναπτύξει την προσωπικότητά του. Έτσι το άτομο εγκλωβίζεται σε μια εικόνα του παρελθόντος, από την οποία ενδέχεται να επιθυμεί να απομακρυνθεί και η οποία όμως ακόμα τον καταδυναστεύει, στερώντας του κάθε αυθορμητισμό. Τι ισχυρίζεται ο κύριος Ματζούφας με απλά λόγια? Μας λέει ότι ο άνθρωπος, χάνοντας την ιδιωτικότητά του μέσω της διαρκούς και ανελαιούς παρακολούθησής του, που είναι δεδομένο ότι μπορεί και θα γίνεται με την κάρτα του πολίτη, τότε το άτομο πάβει να αυτενεργεί. Προκειμένου λοιπόν να επιβιώσει, τροποποιεί τη συμπεριφορά του, προσαρμόζεται, καλουπώνεται μέσα στα πρότυπα των παρακολουθούντων, αλλάζει στάση ζωής, τυποποιείται, απορρίπτει συνήθειες μη αρεστές και υιοθετεί συμπεριφορές που δεν είναι αποδεκτές από τον ίδιο, αλλά είναι αρεστές από το σύστημα, στο εκάστοτε σύστημα, το δημοκρατικό, το απολυταρχικό, το κρατικό, το παρακρατικό, το οτιδήποτε. Πού είναι σε αυτή την περίπτωση το αυτεξούσιο του ανθρωπίνου προσώπου? Πού είναι η ελευθερία του? Πού είναι η αυτενέργειά του, ο αυθορμητισμός, η δημιουργικότητα, η πρωτοτυπία? Όλα πάνε περίπατο. Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι αυτές είναι αυτόματες διαδικασίες. Σήμερα ξεκινάνε με αθώο προσωπείο. Εξυγχρονισμός, εξάλληψη γραφειοκρατίας, εξυπηρέτηση του πολίτη. Πού καταλήγουν όμως, ποιο είναι το τίμημα, τι κόσμο θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές? Όσοι υποστηρίζουν την κάρτα του πολίτη μπορούν να σταθούν μερικά λεπτά και να αναλογιστούν την Ελλάδα, τον κόσμο σε 50 χρόνια από σήμερα, με την τεχνολογία του μέλλοντος. Αυτή δεν είναι η τέλεια ηλεκτρονική φυλακή στην οποία θα ζουν ελεύθεροι, εντός εισαγωγικών, οι ηλεκτρονικά μαρκαρισμένοι άνθρωποι? Όχι στη φοροκάρτα, όχι στην κάρτα εργαζομένου, όχι στην κάρτα υγείας και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όχι στην κάρτα του δημότη, όχι στην κάρτα του μετανάστη, όχι στην κάρτα του πολίτη.